Είπατε δύο παράγοντες, δύο παράμετροι, κύριε Υπουργέ, οι οποίες όμως δυστυχώς σας εκθέτουν. Η πρώτη παράμετρο ότι είναι δύσκολη η αδειοδότησή τους. Εσείς έχετε κάνει δύσκολο το πλαίσιο. Δεν το έχει κάνει κανένας, οι κυβερνήσεις, κατά καιρούς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν μπορείτε να το αλλάξετε. Πώς αλλάξατε το πλαίσιο αδειοδότησης των αιωλικών με την Ευρωπαϊκή Οδηγία χωρίς περιβαλλοντολογική μελέτη επί της ουσίας. Ένα. Και δεύτερον, μιλήσατε για λειψιδρία. Ίσα-ίσα που απάντηση στη λειψιδρία, όπως λέτε, είναι ο εμπλουτισμός του υδροφορορίζοντα. Η συγκράτηση των νερών, των όποιων νερών πηγαίνουν στη θάλασσα. Πώς θα γίνει αυτά με μικρά και μεγάλα υδροηλεκτρικά. Αυτό δεν το κάνετε όμως, γιατί η ευρωπολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό δεν είναι ο εμπλουτισμός του υδροφορορίζοντας, είναι τι, η εξοικονόμηση και άρα η μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση. Γι' αυτό σας λέμε ότι η πολιτική σας ακριβώς είναι στοχευμένη. Στοχευμένη για να υπηρετεί ξένα συμφέροντα και όχι τις λαϊκές ανάγκες.